Συνήθως σκέφτομαι πολύ τις αποφάσεις που παίρνω και ήταν 100% συνειδητοποιημένη η απόφαση ότι έπρεπε να φύγω από εκεί. Ο κύκλος μου είχε κλείσει, το έχω πει και πολλές φορές. Και η καλύτερη επιλογή για μένα ήταν να γυρίσω στον Ολυμπιακό ξανά. Άρα αυτό ήταν το πλεονέκτημα ουσιαστικά του Ολυμπιακού αντί των άλλων ομάδων που, οι οποίες σε προσέγγισαν. Εντάξει, με τον Ολυμπιακό, κακά τα ψέματα, είμαι και δεμένος. Ήμουν και 7 χρόνια στον Ολυμπιακό. Το κλίμα είναι πολύ οικείο. Ήθελα να κάνω κάτι και με τους συμπαίχτες μου, ελληνική ομάδα, να ξανακάνουμε αυτό το team που είχαμε δημιουργήσει τα προηγούμενα χρόνια. Η ομάδα τα τελευταία χρόνια δεν είναι και στην καλύτερη της κατάσταση που πιστεύω ότι μπορεί να αξίζει να είναι και που αξίζει να είναι βασικά. Οπότε όλα αυτά μαζί με την, και με την, και τον ερχομό του coach, τον οποίο τον πιστεύω πάρα πολύ, δημιούργησαν όλα στο μυαλό μου ένα συννεφάκι, ας το πούμε, που μου έλεγε ότι εδώ είναι η ώρα να γυρίσεις. Oh, nice pass. Oh, that's a beautiful play. Kostas Loukas creates the bucket for Hasan Martin. Γιατί πιστεύεις τον coach? Πέρα το ότι είναι καταξιωμένος προπονητής πλέον. Έχει το παλμαρέ του πέρα από μια Ευρωλίγα με τον Ολυμπιακό και Final Four με το Κουμπάν και γενικότερα γεμάτη καριέρα. Πιστεύω στα χαρακτηριστικά που έχει και βάζει στο γήπεδο, πέρα του το ότι τα έχει δείξει, νομίζω ότι έχει χαθεί τα τελευταία χρόνια, έχει χαθεί βασικά αυτό που λέμε το DNA της ομάδας τα τελευταία 2-3 χρόνια και νομίζω ότι είναι ο κατάλληλος για να το ξανακερδίσει η ομάδα. Lucas, oh, beautiful pass. Oh, that is something that's a joy to watch. Αισθάνεσαι ότι αυτό το χαμένο DNA είναι στο δρόμο της επιστροφής, μέσα από τουλάχιστον τις προπονήσεις και τα πρώτα φιλικά? Ναι, νομίζω ότι αν βγάλουμε τους αριθμούς και τα budget, η ομάδα εννοείται δεν είναι ομάδα η οποία χτίστηκε για να πάρει την Ευρωλίγκα. Μιλάμε για μια ομάδα η οποία είναι outsider, είναι σκληρή ομάδα, αυτό μπορώ να πω. Σίγουρα θέλει πολλή δουλειά ακόμη και έχει πεινασμένους παίχτες. Νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικότερο. Γενικότερα στη ζωή μου το κίνητρο είναι αυτό το οποίο με καθοδηγεί και είναι το σημαντικότερο. Νομίζω όλοι οι παίχτες είναι διψασμένοι και έχουν κίνητρο. Oh. Martin with a rejection of his own swats it away. And Sloukas. Well, how many times have we seen Kostas Loukas do that? Πώς αντιλήφθηκες την το πόσο πολύ σε ήθελε ο κόσμος του Ολυμπιακού όλο αυτό το καλοκαίρι? Ήσουν το hot topic όλο του καλοκαιριού. Εντάξει, ο κόσμος γενικότερα, όπως έχω πει, αγαπάει πάρα πολύ την ομάδα. Μπορώ να πω ότι πολλές φορές ίσως παρασύρεται κιόλας κάποιες στιγμές. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι εγώ όταν έχω κάτι στο μυαλό μου δεν επηρεάζομαι πολύ. Παρ' όλα αυτά, εγώ ένιωσα την αγάπη του κόσμου και ότι ήθελε να επιστρέψω. Νιώθω ότι πιστεύει σε μένα και στηρίζει αρκετά. Για μένα κάτι που σου αρέσει κιόλας. Έτσι ακριβώς. Για μένα είναι μεγάλη πρόκληση. Και είναι κάτι το οποίο το αποδέχομαι. Και σίγουρα μαζί με τους συμπαίκτες μου μπορώ να υποσχεθώ ότι θα καταθέσουμε την ψυχή μας για να κάνουμε κάτι καλό φέτος. Γιατί το πιστεύω πραγματικά ότι μπορούμε να το κάνουμε. Sloukas. Oh, as McKissick takes flight with the reverse slam. Εντάξει, και σε εμάς τους δημοσιογράφους και στους φιλάθλους μας αρέσουν οι συγκρίσεις. Εσύ πώς αντιλαμβάνεσαι τη σύγκριση με τον Βασίλη? Όχι, νομίζω ότι ο Βασίλης είναι ο Βασίλης και εγώ είμαι ο Κώστας. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Μιλάμε για έναν τον Βασίλη, ο οποίος είναι, μιλάμε για έναν θρύλο. Το legacy, η φήμη του είναι τεράστια. Είναι παντού σε όλες τις κατηγορίες πρώτος. Εγώ είμαι κάτι διαφορετικό και γενικότερα είμαι διαφορετικός στο στυλ παιχνιδιού μου. Είμαι πιο πολύ στην οργάνωση, αν μπορείς να το πεις. Ο Βασίλης είναι πιο πολύ killer και scorer. Νομίζω ότι επειδή είναι και σε πάρα πολύ καλή κατάσταση παρά την ηλικία του, έτσι, νομίζω ότι θα έχουμε ένα καλό δίδυμο φέτος και νομίζω ότι η συνύπαρξή μας μέχρι τώρα είναι αρμονική.